Ιστορική πρεμιέρα στις εθνικές κατηγορίες για τη γυναική ομάδα του Ανδρογέα με τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Α2 Μπάσκετ. Η απειρία ωστόσο στήχησε στα κορίτσια του Μάνου Καρλάφτη την πρώτη αγωνιστική απέναντι στον Πορφύρα που πέρασε από το πιστό του Λίντο με νίκη με 51-59. Η έλλειψη φιλικών αγώνων αλλά και τα προβλήματα τραυματισμού δεν επέτρεψαν στον Ανδρογέα να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, όμως υπάρχει πίστη ότι στη συνέχεια η ομάδα θα παρουσιαστεί βελτιωμένη. Την προσεχή Κυριακή το συγκρότημα του Ηρακλείου θα συναντήσει το Παλαιό Φάληρο στο κλειστό Σοφία Μπεφών στην Αθήνα. Μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο με πολύ άγχος. Χάσαμε ένα ημίχρονο πραγματικά γιατί τα παιδιά είχαν πάρα πολύ άγχος. Το πρόβλημα για τις επαρχιακές ομάδες και το ξαναλέω είναι ότι δεν έχουμε φιλικά παιχνίδια. Άρα αυτό στοιχίζει και ειδικά στην πρεμιέρα με μια έμπειρη ομάδα, έτσι το είδατε όλοι. Είχαμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, μια πολύ καλή προσπάθεια κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ατυχήσαμε, γίνανε τα λάθη, εντάξει αυτό είναι το παιχνίδι. Θέλουμε τα παιχνίδια, θέλουμε να παίζουμε και πιστεύω όσο η ομάδα παίζει τόσο καλύτερη θα είναι. Δεν λέει κάτι η ΙΤΑ, ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι είναι ένα μαραθώνιος αγώνων. Η ομάδα θα συνεχίζει να δουλεύει, η ομάδα θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια ακόμα καλύτερα και συνεχίζουμε. Τώρα θα συνεχίσουμε να δουλέψουμε για τα επόμενα. Είμαστε πολύ απροετοίμαστε, δεν είχαμε παίξει παιχνίδια. Όλες το αγαπάμε πάρα πολύ το μπάσκετ. Έχουμε μεγάλο πάθος γι' αυτό και προσπαθήσαμε να το δείξουμε, να δείξουμε ότι είμαστε ομάδα. Ήταν το πρώτο δυνατό παιχνίδι της χρονιάς και δεν ήμασταν έτοιμες, φάνηκε. Ευελπιστούμε σιγά σιγά να συνεχίζουμε να έχουμε καλύτερα παιχνίδια και καλύτερα και από το δεύτερο μισό το σημερινό.